Να σας καλωσορίσω κι εγώ. Και χαίρομαι που ήρθατε. Εγώ θα είμαι λίγο πιο αιχμηρός, δυστυχώς. Υπάρχουν κάτι, οι αποφάσεις του 11, κοινότητα Γαλατά, περιθωρίου, Δήμο Ναυπακτίας και Δήμο Μεσολογίου, ομόφωνες αποφάσεις. Όχι κατά την ψηφία, ομόφωνες. Αυτό που έγινε με εμάς, δεν θα γυρίσω πίσω, ήταν πολιτικό έκτρωμα. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν είναι δυνατόν το Κρυονέι να είναι τέος Δήμος Μεσολογίου. Τέος Δήμος Μεσολογίου, αν διαβάσει την ιστορία. Ο Γαλατάς λοιπόν είναι η φυσική του θέση, είναι αυτή. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι αποφάσεις, οι ομόφωνες αποφάσεις. Και το Πασόκ και η απάρατη, να το πω και αυτό, τίποτα, μας κοροϊδέψαν όλοι. Οι αποφάσεις ήταν όλοι να πάνε στο Μεσολόγιο. Εγώ δεν έχω πάει στην Άπολα να πιω ένα καφέ. Πού, ανοίγουν το παράθυρο και βλέπω το Μεσολόγιο. Το Εμπειρογόρ τι μας χωρίζει εμάς που είναι Δήμος Μεσολογίου. 500 μέτρα, το ποτέ άλλο. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό λοιπόν είναι, εάν μπορέσετε πραγματικά, θα έχετε και πολιτικό όφελος, σας το λέω εγώ. Άμα τελειώσει ο Πρόεδρος, θέλω να το βάλω. Ατέρα δεν θα κουράσω. Γιατί πραγματικά δεν θα γίνει, σας είπα πίσω, για το πολιτικό έκτρωμα που έγινε. Καμία. Καταλάβατε, εγώ σας είπα ότι αυτές οι αποφάσεις είναι ομόφωνες, όχι καλύτερα από την ψηφία, ομόφωνες. Και οι δύο κοινότητες και οι δύο δήμοι. Από εκεί πέρα, εγώ είμαι υπέρ του Δήμου Μεσολογίου, γιατί... Το λόγο είναι και ο Σαγκαράβος. Και σε ευχαριστώ, Γιώργος. Θα το κάνω τη 10 πάλι. Θα ήθελα κι εγώ.